Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Δημήτρης από το Great Nation και σήμερα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει, το Hitman 3. Σήμερα πάμε στο δεύτερο επεισόδιο, στη δεύτερη πίστα και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και εκεί πάρα πολύ καλά και αθόρυβα. Έτσι, για την ιστορία, λίγο να θυμίσω πως σκοτώσαμε ήδη δύο μέλη της Providence και μας έμεινε ακόμη ένα. Επίσης, αυτό το σημείο να πω πως το Hitman έχει ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο, έχει ένα βασικό κορμό και κάθε πίστα έχει το δικό της ημισενάριο. Δηλαδή, τώρα σε αυτή την πίστα θα αντιμετωπίσουμε και θα δούμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε, αφορούν τον στόχο. Μαθαίνουμε πληροφορίες, τριγυρνάμε στην πίστα και όπως έχω πει, εξερευνώντας, ξεκλειδώνουμε challenges. Είμαστε στη δεύτερη πίστα, Death in the Family. Οπότε μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε τα challenges. Εδώ πέρα είναι τρόποι να σκοτώσουμε κάποιον. Το στόχο μας, έτσι. Πάρα πολύ. Πιο δίπλα είναι πράγματα που πρέπει να ανακαλύψουμε σε αυτή την πίστα. Έτσι, ανακαλύπτουμε πράγματα και ξεκλειδώνουμε πόντους, rewards, άμα βλέπετε. 1000, 2000 κτλ. Οπότε, feats, τι είναι αυτά. Α, πράγματα που μπορείς να βρεις και κάποια έτσι μικροπροκλήσεις ώστε να πετύχεις. Έχει πάρα πολλά. Παιδιά, ώρες να παίζεις, να έχεις όρεξη και να εξερευνείς. Στόχος μας είναι ένας. Και εδώ είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που σου δίνει πόντους. Παράδειγμα, εδώ σου λέει κάνε 12 Silent Assassin με τη στολή σου μόνο, χωρίς να αλλάξεις ρούχα. Έχει πολύ πρόκληση το παιχνίδι γενικά. Εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη πίστα τώρα για το τρίτο μέλος. Το εντοπίσαμε και πάμε να το βρούμε. Σκεφτόμαστε στο Λονδίνο. Οπότε ο Λούκας Γκρέι λέει τον 47, ελπίζω να σας αρέσει η βροχή. Και ξεκινάμε. Death in the Family. Λοιπόν, στο σχεδιασμό της πίστας μας, από πού θα ξεκινήσουμε, τι όπλα θα έχουμε κτλ. Δεν έχουμε ακόμα πολλές επιλογές, γιατί δεν ξεκλειδώσαμε ακόμα πράγματα. Πρέπει να βγάλεις challenges για να σε ανταμείψει. Οπότε δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να δούμε εδώ. Κρατάμε το coin, το fiber wire που είναι το κλασικό. Α, και αυτό ξεκλειδώσαμε, αλλά όχι, πιο χρήσιμο είναι αυτό. Το coin για distract, να πετάμε και να τραβάμε την προσοχή των στόχων μας ή όχι για να αλλάξουμε ρούχα κτλ. Γενικά, έμπνευση πολύ και αυτοσχεδιασμός πολύ. Ξεκινάμε στο professional όπως παίζω πάντα εγώ και φύγαμε για τη δεύτερη πίστα. Ένα στόχος είναι. Απλά θα δούμε η πίστα τι μας επιφυλάσσει εδώ, τι σενάρια παίζουν, τι mission stories, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το στόχο μας. The Carlyle family's home for countless generations. Πατρογονική της έπαυλη. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her brother για κάποιο λόγο, όχι εμάς, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε infiltrate. Και λοιπόν, να είμαστε, ξεκινάμε την πίστα στην Αγγλία, στην έπαυλη που εδώ ιδρύθηκε η Providence. Λοιπόν, από ότι δεν ξέρω, παιδιά, τίποτα, έτσι, το παιχνίδι το παίζω πρώτη φορά, δεν έχω ιδέα τι θα αντιμετωπίσω και τι θα δω. Δοκιμάζομαι στην ουσία αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στο Hitman. Χωρίς να το ξέρω. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, mission story με το καλημέρα. Αυτός είναι Whitmer. Α, είναι ερευνητής. Προσλήφθηκε από την Carlyle. Και δεν ξέρουμε τι θέλει εδώ. Ορίστε, τι σας είπα πριν, ότι έχει υποσενάρια το παιχνίδι και πρέπει να ακολουθήσεις. Ήρθε λοιπόν αυτός εδώ να ερευνήσει κάτι. Δεν ξέρουμε τι. Εμείς πότε θα χρησιμοποιήσουμε τα ρούχα του για να τον υποδηθούμε να πλησιάσουμε την Carlyle, να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε. Πρέπει να βρω ένα καλό τρόπο να του πάρω τα ρούχα. Πριν μπει μέσα. Αν μπει μέσα, είμαστε πιο ζόρικα. Ρε, τι γίνεται εδώ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Προλαβαίνουμε. Πω, παιδιά, διακινδυνεύω τρελά αυτή τη στιγμή.
Τρελά όμως. Αφού μου κόπηκε η μιλιά. Οκ, όλα καλά. Τα κατάφερα. Οκ, παίρνουμε τα ρούχα του. Δεν έγινε τίποτα. Τρομερά ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανα. Θα μπορούσα τώρα να την πατήσω άγρια. Αλλά όπως σας είπα, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω πώς και τι. Αλλά τα κατάφερα. Οκ, ούτε γάτο του ζημιά. Πήραμε τα ρούχα του. Οπότε πάμε να κάνουμε αναφορά στο staff member για να μας οδηγήσει μέσα. Αυτό που θέλαμε το πετύχαμε. Του ρίσκει αυτό που έκανα, παιδιά. Θέλω να τη συναντήσω. Πάμε. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει τώρα αυτή η έπαυλη εδώ. Υποδίουμε έναν detective πράκτορα, ερευνητή, που δεν ξέρω καν γιατί ήρθα εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Για να πάμε. This is what I mean. You have to be patient. Το μέρος λέει φρουρείται καλά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πηγαίνετε να ρίξετε κι εσείς να δείτε τι θα γίνει. Οχ, θα με ψάξουν. Θα ψάξουν, πρέπει να αφήσω τα πράγματα, τα όπλα. Λοιπόν, τι όπλο έχω. Το ρίξα. Ωραία, πάμε. Για να δούμε. Ωραία, μπορούμε τώρα να ψάξουμε. Να δούμε τι έχει μέσα η έπαυλη, γιατί με κάλεσαν εδώ. Τώρα... Ωραία, περάσαμε από αυτό. Μπήκαμε. Ωραία, έπαυλη. Θέλω πολύ να την εξερευνήσω, αλλά δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνω. Θέλω να πάω στο στόχο μου, κατευθείαν. Παιχνίδι υπομονής. Θέλει χρόνο. Crime scene. Κάτι έγινε εδώ, ένα έγκλημα. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to go. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε την έρευνα. If you'll follow me, sir. Παιδιά, υπάρχει ένα υποσενάριο εδώ. Τώρα έγινε ένα έγκλημα, μας οδηγεί στον τόπο του εγκλήματος. Το θέμα μου σε μένα δεν με ενδιαφέρει κανένα έγκλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω από τη μέση αυτήν και να σηκωθώ να φύγω. Έτσι, οπότε περιορέξεως. Βαδίζω σε άγνωστα μονοπάτια εδώ, για πρώτη φορά. Πολύ αργά εξελίσσεται. Και λένε και λήξε διπλώνουν την ιστορία. Πολύ περιφρούρηση. Μας κάνει τη ζωή δύσκολη εδώ μέσα. Η υπόθεση αφορά το θάνατο του Ζακάρη. Δεν πρόλαβα να δω τι της είναι. Προς τα πού. Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you. So please do. Ετοιμάσεις κάποιες πληροφορίες. Πολύ πληροφορία ρε παιδιά, πολλά πράγματα γίνονται. Δεν προλαβαίνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο τόπος του εγκλήματος. Αυτό, παιδιά, είναι το νέο στοιχείο που εισάγει το Hitman 3, η κάμερα. Δεν υπάρχει στα προηγούμενα δύο αυτό. Στοιχεία για τη δολοφονία. Περίπου στις 10 πέθανε. Δηλητηρίαση, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Λοιπόν, για να εξερευνήσουμε λίγο καλύτερα εδώ με την κάμερα, να δούμε αν θα έχουμε άλλα στοιχεία. Εδώ, τι έχει εδώ. Investigate. Ψάχνω έναν τρόπο να σκοτώσω αυτήν και να ξεκουμπιστώ. Αυτοκτόνησε, παιδιά. Αυτοκτόνησε. Αυτό ανοίγει τώρα στο υποσενάριο της ιστορίας. Use camera. Μάλλον πρέπει να βρω και άλλα στοιχεία. Τι έχουμε εδώ. Ου, κρυμμένη πόρτα. Ωραία,
Κάμερα. Όχι, πήραμε χάρτη. Ωραία. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Ωραία, η έρευνα λέει ολοκληρώθηκε. Πάμε να βρούμε τον butler. Για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάμε. Θέλω την ευκαιρία μου, παιδιά. Θέλω την ευκαιρία μου. Την καλύτερη ευκαιρία. Βλέπετε τα πολύ φωτά. Μπορείτε να τα ρίξετε όταν περνάει από κάτω κάποιος και να τους τσακίσει το κεφάλι. Για ατύχημα και καλά. Πού είναι αυτός? Κάτω. Πάμε να δούμε τι θα μας πει. Νάτος. Εδώ είμαστε στη βιβλιοθήκη. Τελειώσαμε με τον τόπο του εγκλήματος. Πέθανε στις 10 περίπου, λέει, την προηγούμενη νύχτα. Εγώ ήμουν μόνο στο γραφείο μου κατά τη διάρκεια του θανάτου. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case. And I will take. Μου φαίνεται αρχίζουμε έρευνα τώρα για να δούμε τι έγινε. This is very useful information, 47. Λοιπόν, εδώ είναι όλο το σόι. Της Carlyle, και εγώ τι πρέπει να πάω να τους βρω όλους? Ωραία, detective κανονικός. Πώς θα λύσουμε τον γρίφο? Μας νοιάζει. Εγώ θέλω να τη σκοτώσω και να σκοτώ να φύγω. Για να εξερευνήσουμε. Να δούμε τι γίνεται. Έχει προς τα εκεί, προς τα εδώ. Χαμός γίνεται. Αμάξια εδώ. Ρωτήστε τον Τόλι ποιο είναι καλύτερο για drift εδώ μέσα. Πάμε προς τα εδώ. Ένας πράκτορας που ερευνά την υπόθεση, δεν πρέπει να ερευνά μόνο μέσα στο σπίτι. Today, τι είναι εκεί, ρε παιδιά? Σίγουρα η πίστα είναι γεμάτη, γεμάτη με πράγματα, έτσι. Όσο ψάχνεις βρίσκεις. Όσο ψάχνεις βρίσκεις, δύσκολα θα σταματήσεις να βρίσκεις πράγματα. Έχουν τρομερό level design τα Hitman. Ωραία, εδώ έχουμε εργαλεία. Εδώ μέσα βλέπω πράγμα. Που σαλεύει. Οκ, την γλιτώσαμε φτηνά. Τι έχουμε εδώ? Για να βγάλουμε την κάμερα. Να το. Τι σας είπα? Εδώ. Something is circled 47. Εδώ πέρα έγινε 65 to 79, 60 to 64 kilograms. Το δηλητήριο που σκότωσε το στόχο. Από τι βρήκαμε, λαβράκι πιάσαμε. Broken lab equipment. It looks like it was recently used though. Παράγω δηλητήριο. Poison Ivy Challenge. Τι σας είπα, όσο ψάχνεις βρίσκεις, έτσι πάει. Λοιπόν, τώρα έχουμε δηλητήριο στα χέρια μας. Μάλιστα. Βγάλαμε και ένα challenge. Πώς θα την πλησιάσουμε, δεν ξέρω. Πάλι μου παραμένει το questions, suspects and search location of interest. Πάλι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πράγματα. Ωραία, το πήραμε. Εσύ άκου περίεργο στο ρίβους, φέρ το πίσω το σφυρί. Βρήκα το όπλο μου. Έλα εδώ, μη φεύγεις. Πρέπει να τον κρύψω εδώ μέσα. Πρέπει, παιδιά, να πάρω τη στολή του. Ελεύθερο το πεδίο. Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου πεταχτούν. Έλα.
Ωραία, εδώ δεν τον δει κανένας. Και έγινα... Πήρα και κάτι κλειδιά εδώ. Ωραία, να πληροφορήσω το staff member ότι είμαι έτοιμος για να την υποδεχτώ. Ωραία, θα τη φέρω εδώ παιδιά και θα δούμε πώς θα τη σκοτώσουμε. Καλύτερο mission story αυτό από το να μπλέκουμε μέσα. Αν και μέσα ωραία ήταν, αλλά πολύ ψάξιμο, δεν λέει. Την περιμένω να της δείξω τον τάφο. Ξεφορτωθήκαμε και τα πουλιά. Πάρ' την τηλέφωνο να έρθει. Άιντε. Φέρ' την εδώ. Λοιπόν, παιδιά, εξερευνούμε το χώρο καλά να δούμε πώς θα την ξεφορτωθούμε και τι θα κάνουμε. Αυτό είναι εδώ φοβάμαι με βρουν, αλλά δεν νομίζω. Λέτε να το δηλητηριάσουμε αυτό. Έχουμε δηλητήριο από πριν. Κάτσε να δούμε, μας βλέπει κανένας. Εσύ που κοιτάς προς τα εκεί. Λοιπόν, θα το δηλητηριάσουμε. Ας το δηλητηριάσουμε. Να δούμε ποιος θα πιει. Αχνίζει δηλητήριο. Το κατασκεύασα εγώ πριν. Έλα, έλα, μην αργείς. Well done, 47. Madam Carlyle is on her way. Έρχεται, λέει. Δεν μου πάει το φτιάρι. Αυτός τι είναι, ρε παιδιά. Ο πάτερ είναι. Ο πάτερ από το RP είναι. Α, ήρθε. Κάτσε να αφήσω το φτιάρι. Πότε ήρθες, ρε. Έλα. Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient now I'm here. Θα έρθεις προς τα δω. Πάμε να δεις το νεκροταφείο αν είναι ωραίο. Όπως καταλάβατε άλλαξα ρόλο. Έγινα ο παπάς ο νεκροθάφτης εδώ πέρα. Άφησα το ρόλο του detective και το χρησιμοποίησα μόνο για να μπω μέσα. Άλλαξα mission story. Και μπήκαμε να δούμε πώς θα την ξεπαστρέψουμε. Εδώ θα διαβάσω το Ευαγγέλιο. Μήπως διψάς εκείνο το ρόφημα δίπλα στο ετοίμαζα για σένα. Χάσαμε και κουβέντα εδώ. Όπου πάει. Όχι, μη φεύγεις. Τώρα μ' ανάγκασες. Άιτ, πολλά μας τάπατε. Παιδιά, μ' αναγκάσανε, δεν γίνονταν αλλιώς. Έλα, έλα, που κάνει και reload. Έλα, έλα, μ' αναγκάσανε, παιδιά, δεν γίνονταν αλλιώς. Όπου και λίγο βία χρειάζεται που και που. Με κούρασε. Μέσα όλοι. Μέσα κι εσύ. Έγινε εδώ η κηδεία της κηδείας. Λοιπόν, πάμε. Μέσα κι εσύ. Για να δούμε. Για να δούμε θα το κάνει. Έλα ρε φίλε, του στάβω κιόλας. Αυτό είναι. Θάψιμο, τέλος. Παιδιά, χρειάζεται. Τώρα με αγανάκτησε. Έψαχνα. Δεν γινότανε. Αλλά όλα καλά. Το θέμα είναι ότι είμαστε ζωντανοί. Δεν μας συλλάβανε. Τώρα πρέπει πάλι να τους δώσω πόνο αυτούς. Ώστε να πάρω τα ρούχα τους. Συνοπτικές διαδικασίες. Δεν γίνεται. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Μπορείς να παίζεις αυτή την πίστα δηλαδή 3 ώρες. Και τώρα δινόμαστε security της ασφάλειας. Φέρτε και αυτά εδώ να μην τα βρούνε και μας εκνευρίζει. Και πάμε μέσα να βρούμε το case file. Λοιπόν, νομίζω θα βρούμε το case file. Α, να το ρε. Εδώ πρέπει να μας πούν αυτοί τώρα για να βγάζει σημαδάκι. Κοίτα, όταν βλέπεις κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένεις να ακούσεις τι γίνεται. Τώρα ψάχνουμε το case file. Κάνει και ένα saving, κάτι θα πούν αυτοί εδώ. Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering it. It's got real soul. First time here? Yep. Yeah, it's impressive, all right. A safe in Madame Carlyle's office.
I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Μάθαμε που είναι το case file. Είναι εδώ. Και πώς ανοίγει αυτό τώρα? Τι είναι αυτό? Okay, άνοιξε. Έλα ρε, επιτέλους ρε, μας έσκασε ρε. Πάρε και τα case file και άντε γεια. Δρόμο τώρα. Mission complete. Επιτέλους, από ανάσα. Παιδιά, με έχει ζωρίσει πάρα πολύ, έτσι, πραγματικά. Αλλά έτσι, ουξ. Ουξ, τώρα που φεύγουμε. Ξαφανίζομαι, ήρθε η ώρα. Μια δύσκολη πίστα, πολύ δύσκολη πίστα. Πραγματικά με κούρασε. Το Hitman 3 δεν αστείευεται, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, χρειάζεται πολύ εξερεύνηση και γενικά χρόνο να έχεις να αφιερώσεις. Τώρα βγαίνουμε προς την έξοδο, η οποία που βρίσκεται. Ας βγω έξω μια και θα τη βρω την άκρη. Νάτι, νάτι, εκεί πέρα. Από εκεί που ήρθαμε λοιπόν. Οκ, okay, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, μας βγήκε κάτι άλλο, καταλήξαμε να κάνουμε κάτι άλλο, οκ, okay, δεν πειράζει, έτσι είναι το Hitman. Αν ξαναξεκινήσω να το παίξω ξανά την ίδια πίστα, άλλα πράγματα θα κάνω, οπότε αυτό περί replayability και επαναλεψιμότητα που σου δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσεις και άλλα πράγματα, σίγουρα αφήσαμε πράγματα που δεν εξερευνήσαμε, αλλά ήταν η πρώτη μου φορά σε αυτή την πίστα. Νίγει η πόρτα, νίγει. Και με δυσκόλεψε. Με δυσκόλεψε. Oh. Μας την πέσανε. Στην έξοδο μας την πέσανε, είναι παντού. Τα κατάφερα. Το έβγαλα, παιδιά. Με ζόρισε. Να τα και τα achievements. Λοιπόν, για να δούμε τι βγάλαμε. Λοιπόν, τι challenge, βρήκαμε τοποθεσίες. Καλά τα πήγαμε από τοποθεσίες και τα λοιπά. Ό,τι δεν φώτισε είναι εκεί έξω και περιμένει να το ξεκλειδώσω. Καλά ήταν, θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά εγώ το έπαιξα. Δεν ήξερα τι να κάνω, πώς. Σιγά σιγά ανεβαίνει το mastery. Αυτό που σας έλεγα, ότι όσο ξεκλειδώνουμε πράγματα γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη στο δεύτερο playthrough, στο τρίτο, στο τέταρτο και γενικά. Μαθαίνεις την πίστα και μετά βγάζεις τα άλλα έξτρας. 4 από τα 20. Πολύ ωραία. Επιτέλους ξεκλειδώθηκε το lockpick που θα το έχω πάντα όταν ξεκινάω μια πίστα για να ξεκλειδώνω πόρτες που χρειάζονται κλειδιά κτλ. Μας ξεκλείδωσε την εκκίνηση από το μπάνιο. Μπορώ δηλαδή να ξεκινήσω την πίστα τώρα ξεκινώντας από το μπάνιο. Εδώ hidden stash. Μπορώ να κρύψω κάτι που πιθανόν θα θέλω. Μπορώ να ξεκινήσω νομίζω από τον κήπο, όχι νομίζω, ναι, αυτά. Και αν το ξαναπαίξω και βγάλω και άλλα challenge, θα ξεκλείδεσω και άλλα πράγματα. Και τώρα εδώ το βίντεο του τέλους. Τι έχουμε εδώ? Don't respond, just listen. Diana can't help you now. Diana. You need to find Olivia. She will know what to do. Η Diana δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Πια πρέπει να βρούμε την Olivia. Κάτι παίχτηκε στο τέλος της πίστας, μας την πέσανε. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Πολύ μυστήριο ρε, η παιδιά γενικά. Ποιος είναι ο Constant? Αυτόν πιάσαμε νομίζω να κρίναμε και μας αποκάλυψε τα μέλη της Providence. Και τώρα τι, τα βρήκε με την Diana? Τι έπαθε ρε? Όχι ρε φίλε, ωραία φίλε, όχι ρε. Συμπάθησα αυτόν, ρε. Όχι ρε φίλε, όχι ρε εγώ. Τρίνος. Γιατί μπλέχτηκε αυτός έτσι τόσο άσχημα εδώ? Walk away. Or what? You gonna take us all on? Αυτός είναι που μας βοήθησε στο Dubai. Don't. Tell the Constant to start running. Ωρε φίλε, τι σοκ ήταν αυτό. You think you've won. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, θα σκάσω. 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me.
You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. Ο 47 σκότωσε τη Νταϊάννα, τους γονείς, υπό τις διαταγές του Providence, που τότε δεν ήξερε ότι ήταν Providence. Πάει ο Γκρέι. Πάει ο Γκρέι, αυτός, Λούκας Γκρέι νομίζω το όνομά του. Όχι ρε φίλε, ρε φίλε, τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι ρε παιδιά, και μην ξεχνάμε ότι είναι το κλείσιμο της τριλογίας, έτσι. Έχει κι άλλο, μην μου πεις ότι έχει κι άλλο. Okay. Εδώ είμαστε ρε παιδιά, από το στούντιο του Great Nation. Πραγματικά σοκαρίστηκα στο τέλος. Έτσι, όσο με ζόρισε το παιχνίδι και όσο με πίεσε να το βγάλω και έψαξα και έφαγα πόση ώρα, τόσο στο τέλος σοκαρίστηκα και θέλω να πάω στο επόμενο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα στο βίντεο. Πραγματικά, εγώ ενθουσιάστηκα με το τέλος και λυπήθηκα κιόλας γιατί σκοτώθηκα όλος. Θα δούμε γιατί όμως. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε τι έγινε. Σκοτώσαμε και το τελευταίο μέλος της Providence, εκεί που ιδρύθηκε κιόλας. Στην Αγγλία. Τώρα πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Μπλέκεται ο Κόνσταντ με την Νταϊάννα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Θα το πάρω, έχω ενθουσιαστεί, θα το πάρω σε ρί όλο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.